Από την πλευρά της Εκκλησίας δεν βλέπω καμία αντίδραση. Αν προσωπικά κάποιος έχει άλλο είδους συμφέροντα, αυτό δεν μας αφορά. Άλλωστε, εμείς δεν παρεμβαίνουμε πουθενά σε ιδιωτική ιδιοκτησία. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε μετά από 40 χρόνια που ένα απαράμιλης ομορφιάς ναυάγιο κινδυνεύει να καταστραφεί, να ομονοήσουν όλοι η περιφέρεια, ο Δήμος, οι ξενοδόχοι, οι φορείς που δεν κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια να το κάνουν για να φτιαχτεί το ναυάγιο και υπό το Υπουργείο Τουρισμού να μπορέσει να φτιαχτεί. Άρα υπάρχει η ευθύνη όλων αυτών που βρίσκονται στην Επιτροπή και εκπροσωπούν όλους αυτούς τους φορείς να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μπορέσουμε να αναστηλώσουμε το ναυάγιο, να περιφράξουμε το γύρω χώρο να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και να βοηθήσουμε ένα πανέμορφο νησί όπως είναι η Ζάκυνθος, πανέμορφο πραγματικά, να αναβαθμιστεί τουριστικά, να έχει πιο ποιοτικό τουρισμό, μεγαλύτερα εισοδήματα για τους Ζακυνθινούς και για όλα τα Ιόνια φυσικά, και να είναι στολίδι και να το προβάλλουμε σε όλο τον κόσμο. Αυτό απαιτεί σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Από το Δεκέμβριο που περάσαμε την νομοθεσία μέχρι σήμερα τρέχουμε με τα ειδικά πλάνα τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή για να προχωρήσουν. Έχει βρεθεί χρηματοδότηση και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργείο Οικονομικών και τον κύριο Σκυλακάκη που διέθεσαν τα ποσά. Εξαρτάται την Επιτροπή. Τους περιμένουμε.